Πάμε στην Έλενα πάλι, στην Έλενα Γαλάρη, γιατί έχω μια απόφαση που αφορά το κίνημα, κίνημα τέλος πάντων, Σόρα. Ο οποίος Σόρας βεβαίως ακόμα παραμένει ασύλληπτος, έτσι. Ναι. Μετά από τόσο καιρό, ο Σόρας καταφέρνει να βγάζει γλώσσα στο ελληνικό κράτος και να μην εντοπίζεται. Ασύλληπτος λοιπόν ο Σόρας παρά τα εντάλματα, αλλά είχαμε από τον Άριο Πάγο ανέρεση. Για πες μας, Έλενα. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου εξαφάνισε τη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας, σύμφωνα με την οποία αναγνωριζόταν ότι ο Αρτέμης Σόρας είναι διαχειριστής 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ναι, αεροπαγή της... πρόσεξε τώρα. Δεν υπήρχε... Η απόφαση αυτή ήταν ένα σκάνδαλο, το είχαμε πει. Και ευτυχώς ο Άριος Πάγος την ανέρεσε και νομίζω ότι αποκατέστησε τη λογική. Απ' την άλλη μεριά, η απόφαση, επειδή την περιέφεραν και μας τα λέγανε και εδώ, δεν λέει ότι είναι διαχειριστής. Δεν αμφισβητείται ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Χωρίς να το επιβεβαιώνει, ήταν ένα πολύ περίεργο, μια πολύ περίεργη απόφαση. Πολύ περίεργη, πραγματικά. Ακριβώς. Οι αρεοπαγίτες λοιπόν δέχτηκαν την αίτηση ανέρεσης που είχε ασκήσει η αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κρίνοντας ότι η απόφαση του μονομελής πλημμυλιοδικείου της Αθήνας, η οποία να σας πω την είχε διαβιβάσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης στον Αρείο Πάγο, έχει ελλειπή και ασαφή αιτιολογία σε ό,τι αφορά το ποσό, αυτό το μυθικό ποσό των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ακριβώς. Οι δικαστές αναφέρουν ότι δεν γίνεται σαφές πόσο Σόρας είναι ο διαχειριστής του ποσού και ότι η είδηση ότι αυτό το ποσό θα τεθεί στην Ελλάδα προκαλεί ανησυχία στους πολίτες. Να σας πω εδώ ότι η ανέρεση δεν σημαίνει ότι ο Αρτέμης Σόρας θα παραπεμφθεί και πάλι σε δίκη. Απλά δεν θα μπορεί να την επικαλεστεί. Να την επικαλείται αυτή την απόφαση, γιατί το είχαν κάνει σημαία και βάζαν και τον κόσμο να στέλνει τα εξώδικα στην εφορία. Είναι σαν να μην υπάρχει. Ναι, ότι δεν χρωστάει. Τώρα τρέχουν να πληρώσουν και να γλιτώσουν τις κατασχέσεις. Όλοι αυτοί, όπως τα λέγαμε τόσο καιρό, και ο Σόρας κρύβεται βέβαια. Έλα, να σε ευχαριστώ πολύ και πάμε.